Όταν ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Παπανδρέου μας έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν και στη συνέχεια μας οδήγησε σκόπιμα και ηθελημένα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν πρέπει να έχει συνέπειες για αυτή την εξαπάτηση που έκανε στον ελληνικό λαό. Νομίζω ότι ένα δικαστήριο, σωστά οργανωμένο, θα αποφασίσει και την ανάλογη τιμωρία του. Όχι μόνο να μην μπορεί να ξαναπολιτευτεί, αλλά να έχει και τις ανάλογες συνέπειες. Οικονομικές. Ατομικές, προσωπικές και να πληρώνει βεβαίως και οικονομικά και βεβαίως να καταδικάζεται αν πρέπει και να μπήκε στη φυλακή. Ούτως ώστε οι επόμενοι να γνωρίζουν ότι θα έχουν συνέπειες για να αποφεύγουν την εξαπάτηση του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να λέμε προεκλογικά τα πάντα, να υποσχόμαστε τα πάντα και στη συνέχεια να ερχόμαστε να κάνουμε τα αντίθετα. Αυτό να έχει συνέπειες, όχι μόνο οικονομικές και πολιτικές, αλλά και συνέπειες φυλάκισης.